αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία και μάλιστα από κριτικού εδάφου έστειλε χθες το βράδυ από το Ρέθυμνο ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος δήλωσε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε ένα παιχνίδι κλιμάκωσης με τη γείτονα χώρα, η οποία έχει ήδη ανακοινώσει έρευνες και γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κύριος Δένδιας επανέλαβε πως η Ελλάδα θα προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και μάλιστα εδώ που είμαστε στην Κρήτη είναι πολύ επίκαιρο να το πω, γιατί οι φερόμενες ως ζώνες μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης εμφανίζονται στο χάρτη να βρίσκονται νότια από την Κρήτη. Αυτά είναι ανύπαρκτα μνημόνια, δεν έχουν καμιά σημασία και θα συνιστούσα στην Τουρκία, θα τη συμβούλευα κιόλας, να ασχοληθεί περισσότερο με την ευημερία της κοινωνίας της και την προσέγγιση του δυτικού προτύπου. Εμείς θέλουμε μια Τουρκία ευρωπαϊκή και ευημερούσα. Αυτές οι αντιλήψεις δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Υπουργός Εξωτερικών στο περιθώριο της εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νόδου Ερεθύμνου, στην οποία παρέστηκε ο Ερεθυμνιώτης Υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης, συνέστησε στους Έλληνες να μην ανησυχούν αλλά να είναι ψύχρεμοι, παρά το γεγονός, όπως είπε, ότι η κατάσταση σήμερα είναι η πιο κρίσιμη που έχει υπάρξει ποτέ από το 1974. Μας ενδιαφέρουν τα Βαλκάνια, υποστήριξε, ενώ προσπαθούμε να χτίσουμε συμμαχίες και κατανοήσεις στα νότια και τα ανατολικά. Πρέπει η Μεσόγειος να είναι μια χώρα κατανόησης και μια χώρα όπου εφαρμόζονται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Όχι μια περιοχή στην οποία ασκείται πολιτική των κανονιοχώρων. Και λέμε στην Τουρκία, τη γειτονική μας χώρα, ότι δεν δημιουργούμε συνασπισμό εναντίον. Δημιουργούμε κατανόηση υγιώς σκεπτωμένων κρατών, που η Τουρκία αν θέλει, αν αυτή θέλει, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά είναι καλοδεχούμενη με τους όρους του διεθνούς δικαίου, όχι με την λογική του νεοοθωμανισμού, όχι με τη λογική της αυτοκρατορίας, του προπερασμένου αιώνα. Ο ίδιος σημείωσε ότι η χώρα μας μπορεί να τα καταφέρει και μόνη της αν η Τουρκία κορυφώσει τις προκλήσεις της, ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος εμπιστεύεται την Ελλάδα και τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Μπορούμε και μόνοι, αλλά δεν θα είμαστε μόνοι. Μπορούμε όμως και μόνοι. Δεν έχουμε ανάγκη κανένα. Εμένα το συνταγματικό μου καθήκον δεν είναι να εμπιστεύομαι τα συμφέροντα και την επιβίωση της πατρίδας μου σε κανένα ξένο ηγέτη. Όσο καλές σχέσεις κι αν έχουμε. Υποχρέωσή μου, καθήκον μου και συμβατώ με την καρδιά μου είναι να εμπιστεύομαι την ελληνική κοινωνία, τον ελληνικό λαό και τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Θέλω να ξέρετε ότι η τύχη της πατρίδας είναι σε ικανά κριτικά χέρια. Και ότι η πατρίδα θα πάει μπροστά. Ερωτηθεί τέλος, γιατί αν θα συγκληθεί το προσεχές διάστημα το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών με φόντο τα ελληνοτουρκικά, ο Νίκος Δένδιας ξεκαθάρισε πως αυτό είναι θέμα του Πρωθυπουργού, όμως όπως είπε θα ήταν δηλωτικό μιας κρίσης που δεν υπάρχει.